αγρότες και φτηνοτρόφοι, για ακόμη μια χρονιά βρισκόμαστε σε αυτή την υποδειγματική συγκέντρωση για να στείλουμε μήνυμα συμπόρευσης με την εργατική τάξη όλης της χώρας. Είμαστε εδώ για να καταγγείλουμε την πολιτική της κυβέρνησης και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που δεν έχουν δώσει ως τώρα ούτε ένα ευρώ παρά τις εξαγγελίες του Υπουργείου ότι θα αποζημιώσει κτηνοτρόφους, αγρότες, παραγωγούς λαϊκών αγορών και καλλιεργητές κάποιων άλλων προϊόντων. Βεβαίως, τα χρήματα που είναι να δώσουν είναι ψίχουλα και δεν καλύπτουν σε καμιά περίπτωση τις απώλειες του εισοδήματός μας, αλλά ούτε αυτά τα ψίχουλα δεν έχουν δόξει 6 μήνες μετά. Οι τιμές στα αγροτικά προϊόντα παραμένουν χαμηλές και το κόστος παραγωγής δυσβάσταχτο. Υπάρχουν μεγάλες ζημιές στην παραγωγή και τεράστια απώλεια εισοδήματος που δεν πρόκειται να καλυφθούν τα ψίχουλα που δίνει ο ΕΛΓΑ 12 ως 18 μήνες μετά τις ζημιές με ευθύνη όλο διαχρονικά των κυβερνήσεων. Επιβάλλεται η αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει στο 100% της ζημιάς από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους με επαρκή κρατική χρηματοδότηση. Παλεύουμε και διεκδικούμε κατώτερες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να μας επιτρέπουν να βγάλουμε το μεροκάματο για να συνεχίσουμε την καλλιεργητική φροντίδα και παραγωγή. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, βάζουν πλάτη στους βιομηχάνους και εμπόρους να αγοράζουν κοψοχρονιά τα προϊόντα μας και να πουλάνε πολλές φορές πιο ακριβά για να κερδοσκοπούν σε βάρος παραγωγών και λαϊκής κατανάλωσης. Ο Υπουργός κύριος Βορύδης έφτασε στο σημείο να επέρεται σε άρθρο του στις 11 Μαΐου ότι αυξήθηκε η τιμή στα μακαρόνια. Να του επιθυμίσουμε ότι μακαρόνια παράγουν οι βιομήχανοι. Οι αγρότες παράγουν σκληρό σιτάρι για να γίνουν τα μακαρόνια. Αλλά η τιμή και πέρσι και πολύ περισσότερο φέτος είναι ακόμη πιο χαμηλή, οπότε κερδοσκοπούν οι βιομηχανίες μεταποίησης σε βάρος αγροτών και καταναλωτών. Η κυβέρνηση μπροστά στο νέο κύμα της πανδημίας δεν πήρε κανένα ουσιαστικό μέτρο, όχι μόνο προστασίας αλλά και θωράκιση της δημόσιας υγείας. Απαιτούμε εδώ και τώρα να γίνουν αναγκαίες προσλήψεις υγειονομικού προσωπικού, να δημιουργηθούν νέες μονάδες εντατικής θεραπείας, να γίνει επίταξη ιδιωτικών δομών υγείας που πρακτικά τίποτα δεν έχουν προσφέρει στον αγώνα ενάντια στον κορονοϊό και να στελεχωθούν τα κέντρα υγείας στην Ήπεθρο με το απαραίτητο δυναμικό και μηχανήματα. Απαιτούμε επίσης την προστασία των παιδιών μας στα σχολεία. Μέτρα που θα προστατεύουν όπως και τις οικογένειές τους από την πανδημία και δεν θα γίνουν πηγή μόλυσης για όλους. 15 μαθητές στο ανώτερο σε κάθε τμήμα, μέτρα για την ασφαλή μεταφορά τους στα σχολεία και ιδιαίτερα στην Ήπεθρο για να μην στηβάζονται σαν τις σαρδέλες σε αυτοκίνητα και λεωφορεία μαζί με άλλες ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού με άμεσο κίνδυνο τη μόλυνση όλων. Φίλοι και φίλες, η κυβέρνηση προχώρησε στο χουντικής έμπνευσης νόμο για τον περιορισμό των διαδηλώσεων και συγκεντρώσεων που στόχο έχει να χτυπηθεί η δράση του λαϊκού κινήματος, να τρομοκρατηθούμε, να φοβηθούμε, να μην αγωνιζόμαστε ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική της. Μάλιστα με διάταγμα που είδε το φως της δημοσιότητας την περασμένη Τρίτη, φωτογραφίζει με κυρώσεις τα αγροτικά μπλόκα σε κάθε περιοχή και στην επικράτεια της χώρας. Έχουμε τη θέληση και την εμπειρία να αντιμετωπίσουμε αυτό το αυταρχικό, αντιδημοκρατικό τερατούργημα της κυβέρνησης. Σε κοινή δράση με το εργατικό και λαϊκό κίνημα,
Είμαστε πεπισμένοι ότι ο νόμος θα παραμείνει στα χαρτιά και στα συρτάρια. Δεν πρόκειται σε καμιά περίπτωση να συμμορφωθούμε σε αυτόν τον νόμο. Συζητήσαμε και ζητάμε να πάρουν άμεσα μέτρα από την κυβέρνηση ώστε να εξασφαλιστεί το απαραίτητο εργατικό δυναμικό στα χωράφια για να γίνει συγκομιδή της παραγωγής σε μια σειρά καλλιέργειες. Με ευθύνη της κυβέρνησης να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή είσοδο, διαμονή, μεταφορά στα χωράφια και εργασία των εργατών γης, ώστε να μαζευτεί η παραγωγή και να μην υπάρχουν κίνδυνοι για κανέναν. Να καταργηθεί εδώ και τώρα το απαράδεκτο χαράκι των 100 ευρώ ανά άτομο για μετακλητούς εργάτες και 70 ευρώ που παίρνει ο δικηγόρος για να καταθέσει τα απαραίτητα έγγραφα. Να καταργηθεί το τέλος υπητηρεύματος που κάτω από την πίεση του κινήματος η κυβέρνηση το απέσυρε μόνο για ένα χρόνο. Κανένας αγρότης και κτηνοτρόφος να μην πληρώσει τέλος υπητηρεύματος, αλλά ούτε και το χαράκι σε λογιστές και στη ΔΟΕ για την αναστολή του τέλους επιδιδεύματος που με το έτσι θέλω επιβάλλει η κυβέρνηση. Αύξηση εδώ και τώρα του αφορολόγητου ορίου στα 12.000 ευρώ και να καλυφθούν ασφαλιστικές φορές του ΕΦΚΑ από τον κρατικό προϋπολογισμό για όσο διαρκεί η πανδημία που πλήττει το εισόδημά μας. Καμιά κατάσταση και πλειστηριασμός χωραφιού και σπιτιού το ίδιο διάστημα. Καμιά διακοπή ρεύματος και νερού. Τέλος, εκφράζουμε την βαθιά ανησυχία μας για όσα συμβαίνουν στην Ανατολική Μεσόγειο και την ένταση που υπάρχει με την τουρκική επιθετικότητα. Τουρκική επιθετικότητα που υποδαπλίζεται από τις τάσεις των λεγόμενων συμμάχων μας του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μιλάνε για αφισβητούμενα νερά στο Αιγαίο και για την ανάγκη διαλόγου μεταξύ των δύο μερών. Τονίζουμε ότι η κρίση αφορά σε γενικότερους ανταγωνισμούς μεγάλων δυνάμεων και μονοπωλίων για την ενέργεια και τα κοιτάσματα στο Αιγαίο και ανησυχούμε ότι ο μεγάλος χαμένος θα είναι ο ελληνικός λαός. Δεν έχουμε καμιά εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και τους χειρισμούς της που οδηγούν σε συνδιαχείριση στο Αιγαίο και που θα αυξήσει την τουρκική επιθετικότητα και τους κινδύνους εποχής της Ελλάδας σε συγκρούσεις μεγαλύτερης ή μικρότερης διάρκειας. Αλήθεια! Για ποιο σκοπό ο ελληνικός λαός πληρώνει 4 δισεκατομμύρια το χρόνο για συνδρομή στο ΝΑΤΟ, για να δηλώνει το State Department ότι τα νερά στο Αιγαίο είναι αμφισβητούμενα? Φίλοι και φίλες, παίρνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και την ευθύνη που μας αναλογεί για την πανδημία, δεν σημαίνει ότι θα επιτρέψουμε στην κυβέρνηση να παίρνει σειρά αντιλαϊκών αποφάσεων, να μειώνει συνεχώς το εισόδημά μας. Είμαστε έτοιμοι, παίρνοντας υπόψη τις συνθήκες που υπάρχουν, να πάρουμε αγωνιστικές πρωτοβουλίες στο επόμενο διάστημα, απαιτώντας να πληρωνόμαστε τον μόχθο και τον κόπο μας, την παραγωγή μας και να μην επιτρέψουμε να μας πάρουν τη γη από τα χέρια μας. Εμείς οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, συσπηρωμένοι στις ομοσπονδίες και τους συλλόγους, βγάζοντας συμπεράσματα από τις δράσεις μας και τις κατακτήσεις του παρελθόν, από τους μαζικούς αγώνες που οδήγησαν σε ικανοποίηση κάποιων από τα αιτήματά μας, συνεχίζουμε να συντονιζόμαστε και να δυναμώνουμε την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων για να ζήσουμε μια ζωή με δικαιώματα, μια ζωή που μας αξίζει. Συνεχίζουμε και θα νικήσουμε. Γεια σας.